Θα συμβεί τελικά? Νοστράδαμος και Μπάμπα Βάνκα έχουν κάνει την ίδια τρομακτική πρόβλεψη για το 2025. Η ζωή μας λοιπόν είναι γεμάτη από πολλές και συχνά τρομακτικές συμπτώσεις, και είτε πρόκειται για την σπάνια έκλειψη ηλίου είτε για τον Αυστραλό που κέρδισε το λαχείο 2 φορές, μερικοί θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχουν περισσότερα από πίσω τους και δεν πρόκειται για θεϊκή παρέμβαση ή απλά τύχη. Δυστυχώς όμως δεν είναι όλες οι συμπτώσεις ευχάριστες, και όσον αφορά το πλαίσιο της καταστροφολογίας υπάρχουν πολλοί που έχουν βγάλει τα προς το ζήν προβλέποντας το τέλος της ανθρωπότητας. Ενώ οι περισσότεροι απορρίπτουν τέτοιου είδους κασάνδρες ως απλές χαζομάρες, υπάρχουν δύο προφήτες, το έργο των οποίων έχει γίνει αντικείμενο εκατοντάδων μελετών, καθώς σύμφωνα με αρκετούς πέφτουν μέσα σε πολλά από όσα έχουν πει. Και από ό,τι φαίνεται και οι δυο τους έχουν προχωρήσει σε αρκετές ζωφερές προφητείες για το 2025. Ο λόγος φυσικά για την τυφλή Βουλγάρα Μπάμπα Βάνκα και τον Γάλλο γιατρό του Μεσαίωνα Νοστράδαμο. Παρά το γεγονός ότι η Μπάμπα Βάνκα γεννήθηκε το 11 και ο Νοστράδαμος πέθανε το 1566, και οι δύο έχουν κάνει κάποιες αρκετά παρόμοιες και ανησυχητικές προβλέψεις για το τι πρόκειται να έρθει το 25. Οι δύο προφήτες έχουν κάνει λόγο για έναν αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη για το επόμενο έτος. Ο Νοστράδαμος ανέφερε πως αυτοί από τα εδάφη της Ευρώπης θα εμπλακούν σε σκληρούς πολέμους, με έναν δυσίωνο στίχο του να αναφέρει: «Η αρχή απ' όλοι θα είναι χειρότερη από τους εχθρούς». Αυτό θα ήταν αρκετά κακό από μόνο του, αλλά τι γίνεται με την ζωφερή πρόβλεψη της Μπάμπα Βάνκα για το 25? Λοιπόν, φαίνεται πως εκείνη αναφέρει για μια σύγκρουση στην Ευρώπη το 25, λέγοντας ότι θα καταστρέψει τον πληθυσμό. Πέραν της μαυρίλας υπάρχουν και κάποια καλά νέα, καθώς οι προβλέψεις του Νοστράδαμου φαίνεται να υποδεικνύουν το τέλος της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία, υποδηλώνοντας ότι η εμπλοκή της Γαλλίας ή της Τουρκίας θα μπορούσε τελικά να φέρει τα πράγματα σε ένα τέλος. Έχουν δίκιο οι δύο γνωστοί προφήτες με τις προβλέψεις τους ή είναι απλώς συμπτώσεις? Για παράδειγμα, οι υποστηρικτές της Μπάμπα Βάνκα ισχυρίζονται ότι είχε δίκιο σχετικά με τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα και τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.